Κακά μαντάτα φέρνουν για την τσέπη των οδηγών στην Ελλάδα οι υπολογισμοί των εταιριών που δραστηριοποιούνται στις ασφάλειες αυτοκινήτου. Έρχονται αυξήσεις και μάλιστα θα φτάσουν ως και το 20% σύμφωνα με τις προβλέψεις. Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν λόγω οικονομικής κρίσης μειώσεις που αθρηστικά έφτασαν ως και το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι εταιρείες του κλάδου υπολογίζουν ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να καταγράφουν ζημιές και έτσι θεωρείται μονόδρομος η αύξηση στα ασφάλιστρα. Οι ανατιμήσεις θα είχαν έρθει από το 2016, θα ήταν περί το 9%, ωστόσο οι εταιρείες βρήκαν νέους πελάτες στον τεράστιο όγκο των ανασφάλιστων και έτσι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα πήγαν για αργότερα. Τώρα οι εταιρείες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τις αυξήσεις στα συμβόλαια από τις αρχές του επόμενου έτους και αυτές υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν σε διψήφια επίπεδα με έναν πρώτο υπολογισμό να μιλάει για αυξήσεις μεταξύ 15 και 20%. Για τις αυξήσεις θα ληφθεί υπόψη και το προφίλ του κάθε οδηγού από τα τροχαία τα οποία έχει προκαλέσει ως τον τόπο που ζει κτλ. Η μόνη ελπίδα που έχουν οι κάτοικοι αυτοκινήτου είναι ο ανταγωνισμός να κρατήσει σε χαμηλότερα επίπεδα τις αυξήσεις και τουλάχιστον για αρχή αυτές να μην ξεπεράσουν κατά πολύ το 10%.